Δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν γνώριζα ούτε εγώ ο ίδιος και δεν γνώριζα, αν θέλετε, τις προσπάθειες που κάνει πολλές φορές ένας εκ των δύο γονιών προκειμένου να έχει μια ίση μεταχείριση, μια ίση συμπεριφορά απέναντι στο παιδί σε μια οικογένεια η οποία έχει τραβήξει διαφορετικούς δρόμους. Έχετε δίκιο. Η γονεϊκή αποξένωση είναι, μπορούμε να πούμε, να δώσουμε ένα ορισμό στο μάθημα το κοινό σας. Είναι μια παρατεταμένη κατάσταση στην οποία μπορούμε να πούμε ότι ο ένας γονέας, ο λεγόμενος αποξενωτής, δίχως απαιτιότητα από τον άλλο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δημιουργεί μια σταθερή ροή αρνητικών μηνυμάτων. Διαβάλλει, δημιουργεί ψευδείς αναμνήσεις, υποσκάπτει. Τελικό στόχο έχει την αποκοπή του άλλου γονέα, τη μετατροπή του στοχοποιημένου, όπως λέμε, γονέα, σε αποξενωμένο γονέα. Δηλαδή, προσπαθεί ο ένας γονιός να πείσει το παιδί του ότι ο άλλος γονιός, πατέρας-μητέρα, δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός, δεν πρέπει να είσαι μαζί του, δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι μαζί του. Το κάνω πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Υπάρχει μια ροή κατηγοριών, ναι, ψευδών αναφορών, συκοφαντιών, είναι πάσης φύσεως, αυτό είναι κατά περίπτωση. Ωστόσο, η τελική στόχευση είναι η αποκοπή του στοχοποιημένου γονέα και η μετατροπή του στον αποξενωμένο γονέα. Αυτό μπορεί να έχει διαβαθμίσεις. Υπάρχει σε μικρότερη έκταση, σε μια περίπτωση, αλλά μπορεί να οδηγήσει και ως την πλήρη αποκοπή. Και φυσικά, όταν μιλάμε για γονεϊκή αποξένωση, μιλάμε για την ανέτεια, αν θέλετε, αποκοπή του παιδιού. Είναι ένας όρος ο οποίος ξεκίνησε από τον Αμερικανό καθηγητή παιδοψυχιατρικής, τον Ρίτσαρντ Γκάρνερ, το 1982. Έχει περάσει από πάρα πολλά κανάλια δημόσιας συζήτησης. Mm-hmm. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρόσφατα η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, αυτό που ακούμε στο θέμα του κορονοϊού, το WHO, αναγνώρισε τη γονεϊκή αποξένωση και την ενέταξε στην ταξινομητική βάση των νοσημάτων, την ICD-11, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2021. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τεθεί και σε νομολογική βάση, μετέπειτα δηλαδή? Κοιτάξτε, η γονεϊκή αποξένωση ήδη υπάρχει στην νομολογία. Ήδη υπάρχει, μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει και μάλιστα θα σας έλεγα, και αυτό ήταν μια έκπληξη σε όλους εμάς που ερευνούμε το φαινόμενο, η πρώτη παγκοσμίως, θα έλεγα, ρηξικέλευτη απόφαση δικαστηρίου, η οποία μίλησε για αυτό το φαινόμενο και πρότεινε δραστικά μέτρα, ήταν ελληνική. Ήταν ελληνική και ήταν το 1982. Δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί μια κίνηση ενός γονέα, να το κάνω για μία ακόμα φορά πιο απτό το ζήτημα, να θεωρηθεί ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά ενός γονιού, ο οποίος προσπαθεί με ψευδή στοιχεία, με ψυχολογική βία, να πείσει το παιδί να αντιταχθεί στον άλλο γονέα. Είναι η γονεϊκή αποξένωση συνιστά ενδοοικογενειακή ψυχολογική βία. Συνιστά κακή καταχρηστική χρήση του δικαιώματος της επιμέλειας και τα δικαστήρια ήδη σε αποφάσεις, ναι, αλλά και πολύ περισσότερο στο μέλλον προσδοκούμε ότι θα υπάρξει ακόμα δραστικότερη αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η κακή χρήση της επιμέλειας, η καταχρηστική άσκηση της επιμέλειας είναι παράνομη στο δικαίωμά μας. Επιφανείς νομικοί Έλληνες, οι αείμνηστοι Πουμάντος και Τσακυράκης, είχαν πει ότι η αποκοπή του παιδιού από τον γονέα πρέπει να συνιστά κατά τεκμήριο, να συνιστά τεκμήριο ύπαρξης κακής χρήσης της επιμέλειας. Και πρότειναν ως μέτρο την αφαίρεσή της. Άρα μιλάμε πλέον, κύριε Ανδρικόπουλε, για μια κοινωνική μάστιγα αναπόφευκτα. Η αλήθεια είναι ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα μπορούσε πρωταρχικό λόγο και ρόλο συζήτησης να έχει η ύπαρξη του παιδιού και η ψυχοσύνθεση του παιδιού. Όμως, εάν τελικά δεν υπάρχει μια ενδιάμεση λύση, μια ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των δύο γονέων, τελικά τα πράγματα δεν πάνε όπως θα έπρεπε. Κύριε Κουμεντάκη, είναι πάρα πολύ... ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο σας. Μου δίνει μια ευκαιρία. Ο νόμος, και θα υπάρξει σαφώς και εξέλιξη του νόμου, υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία έχει σταθεί, στην οποία είμαι και εγώ μέλος και προσδοκούμε ότι θα υπάρξει έτσι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του δικαίου. Όμως, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να γίνει αντιληπτό σε θέμα νοοτροπίας. Ας αφήσουμε για μια στιγμή τον νόμο. Σε θέμα νοοτροπίας, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι υποθέσεις γονεϊκής αποξένωσης δεν είναι ιδιωτικές διαφορές. Δεν αφορούν δύο γονείς και ένα παιδί, είναι δημόσιας τάξης διαφορές. Η προστασία της παιδικότητας, αν θέλετε, η προστασία του παιδιού, είναι μια συνταγματική υποχρέωση της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι μια υποχρέωση την οποία έχει αναγνωρίσει και έχει επισημάνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Φουρκιώτης κατά Ελλάδας. Ναι. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί
διότι κρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι υφίσταται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι τα μέσα μας, υπάρχει έλλειμμα στην προστασία των αποφάσεων επικοινωνίας. Είναι ελληματικά τα μέσα τα οποία δίνει ο ελληνικός νόμος. Κατά την έννοια αυτή, λοιπόν, οι διαφορές οι οποίες αφορούν τη γονεϊκή αποξένωση δεν είναι ιδιωτικές διαφορές. Είναι δημόσιας τάξης, δημοσίου ενδιαφέροντος διαφορές. Η προστασία της παιδικότητας δεν καταλείπεται στην διακριτική ευχέρεια ή στην οικειοθελή συμμόρφωση καθενός. Ωραία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αφορά την κοινωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά και μέσα από τη σελίδα που έχω ιδρύσει τη δράση κατά της γονεϊκής αποξένωσης, η οποία είναι μια σελίδα που έχει μια. Και εκεί θα ήθελα να πάμε. Η αλήθεια είναι για να τονίσουμε λίγο την αναγκαιότητα ύπαρξης τελικά της συγκεκριμένης σελίδας δράση κατά της γονεϊκής αποξένωσης. Και απλά υπογραμμίζω εδώ για όλους τους τηλεθεατές ότι δεν αφορά μόνο τον πατέρα η συγκεκριμένη υποστήριξη, την οποία ενδεχομένως να θέλετε να προωθήσετε ως προς ένα εκ των δύο ατόμων τα οποία βρίσκονται σε διάσταση και στη μέση είναι ένα παιδί, αφορά και γυναίκες και άντρες. Απλά, λόγω του ότι ο νόμος, αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με, τουλάχιστον και σε επίπεδο χώρας, καλύπτει τις μητέρες ένα ενδεχόμενο διαζύγιο και δίνεται εκεί η προστασία και η επιμέλεια του παιδιού. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, να διευκρινίσω κάτι. Παρακαλώ. Πρώτον, ως προς τη σελίδα, έχετε δίκιο, στην πολιτική που έχουμε ακολουθήσει στη σελίδα μας, μιλάμε για γονείς. Μιλάμε για δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο σεβασμός στον νόμο, και τελειώς δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση σε αυτήν την κοινωνία. Ναι. Ο σεβασμός στον νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και τα δικαιώματα των γονέων ανεξαρτήτως φύλου. Και πρέπει να ξέρετε, και εδώ είναι και ένας από τους μύθους της γονεϊκής αποξένωσης, ότι χτυπάει μόνο πατέρες. Όχι, δεν χτυπάει μόνο πατέρες. Μπορεί αυτό να είναι ο κανόνας. Να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι. Ωστόσο, υπάρχουν και αποξενωμένες μητέρες και εμείς μιλάμε για γονείς. Μιλάμε για αποξενωμένους γονείς και προστατεύουμε τα δικαιώματα των γονέων ανεξαρτήτως φύλου. Και αν θέλετε να πω και κάτι, η έννοια της μητρότητας είναι και ο μεγαλύτερος σύμμαχος στον αγώνα για τη γονεϊκή αποξένωση. Γιατί και εμείς θέλουμε τις μητέρες κοντά μας στον αγώνα για τη γονεϊκή αποξένωση. Μία μητέρα δεν μπορεί να κάνει κακό στο παιδί της. Μία μητέρα που γίνεται αποξενώτρια, δυστυχώς, χάνει, βρίσκεται πολύ μακριά, αν θέλετε, από τις αξίες της μητρότητας. Επομένως, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού επάγεται την παρουσία δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Ο Άριος Πάγος, σοφά αν θέλετε, έχει πει στο παρελθόν ότι δεν πρέπει οι γονείς να αναμειγνύουν τα παιδιά στις ερειδές τους και στις διαφορές τους. Ο γαλλικός Άριος Πάγος του Cour de Cassation έχει πει επίσης σοφά ότι ο γονέας τον οποίο θα ανατεθεί επιμέλεια είναι ο γονέας ο οποίος θα σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου. Επομένως, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το συμφέρον του παιδιού είναι η παρουσία δύο γονέων. Ο νόμος, αν θέλετε, δεν δίνει κάποιο προβάδισμα στη μητέρα. Το άρθρο 1511 του αστικού κώδικα είναι σαφές. Υπάρχει απόλυτη ισότητα των γονέων με βάση το φύλο, την καταγωγή, την εθνωτική καταγωγή, την περιουσία και ούτω καθεξής. Έχει δημιουργηθεί, όπως ένας από τους καλούς φίλους που ασχολούνται με το θέμα, ο κ. Παρηγόπουλος, στην επιμέλεια, έχει τονίσει πολλές φορές, υπάρχει ένα νομολογιακό έθιμο ενδεχομένως. Ναι. Όμως, εμείς πιστεύουμε ότι στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν μπορούμε να λειτουργούμε με στερεότυπα. Πρέπει να λειτουργούμε με βάση αρχές. Η βασική αρχή είναι το συμφέρον του παιδιού. Οι γονείς μπορεί να έχουν όποιες διαφορές μεταξύ τους αντιλαμβάνονται. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύονται σε αυτά. Και δυστυχώς, σε περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τα παιδιά γίνονται παντοειδώς μέσα... αντικείμενο, εμπλέκονται. Έχουμε και περιπτώσεις που βλέπουμε τα παιδιά να καθίστανται ανθρώπινες ασπίδες. Μεταξύ των δύο χωρισμένων γονιών. Ένας γονέας να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του. Αυτά, αν θέλετε, ο νόμος πρέπει να δώσει, με έναν εξυγχρονισμό που πιστεύω ότι πρέπει να επέλθει, πρέπει να δώσει ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την κατεύθυνση και του εξυγχρονισμού του δικαίου και της σαφούς υπεροχής του συμφέροντος του παιδιού, το οποίο... Ναι. Παρακαλώ. Όχι, ολοκληρώστε, κύριε Ανδρικόπουλε. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Τσιάρας, στις 9 Ιανουαρίου έδωσε ένα σαφέστατο μήνυμα μέσα στην Ελληνική Βουλή σε ερώτηση του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος είναι ένας από τους βουλευτές μαζί με τον Γιώργο Αμυρά, οι οποίοι έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα. Έδωσε ένα σαφές μήνυμα ότι η κακή χρήση της επιμέλειας συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
και προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, παρά θέλετε την τρέχουσα σοβαρότατη κρίση του κορονοϊού και την αναστολή και καθυστέρηση η οποία έχει αυτή επιφέρει, στο δημόσιο βίο η Επιτροπή συγκροτήθηκε, η Επιτροπή έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ και πιστεύω ότι ανοίγει ο δρόμος για μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση και για το θέμα της γονεϊκής αποξένωσης και σαφώς για το θέμα της συνεπιμέλειας ή της ίσης επιμέλειας, όπως εγώ το προτιμώ να το λέω, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς γονείς και αν θέλετε θα είναι και το σήμα του νομοθέτη και το μήνυμα του νομοθέτη περί της ισότητας των δύο γονέων, την οποία πρεσβεύουμε. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι διαβάσαμε προηγουμένως και μία στενάχωρη, μία θλιβερή είδηση, ομολογώ να πω, ότι υπάρχει μία αύξηση στην πρόθεση για να πάρουν διαζύγια, ζευγάρια, τα οποία ήρθαν πιο στενά, πιο κοντά τώρα την περίοδο της καραντίνας. Φαντάζομαι ενδεχομένως να έχετε γίνει κι εσείς γνώστης αυτών των δημοσιευμάτων. Είναι πραγματικά στενάχωρο και μιας και ασχολείστε με τα θέματα αυτά, θα ήθελα να μου πείτε ενδοσκοπικά πλέον σε τι ποσοστό εντοπίζεται η γονεϊκή αποξένωση σε περιπτώσεις διαζυγίου, σε περιπτώσεις διαζευμένων ζευγαριών στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα... Γιατί δεν μπορεί να είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, το αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Πρέπει να σας πω, σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν μελέτες. Μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού τομέα, η Jennifer Harman του Colorado University, έχει κάνει μια μελέτη στην οποία αναφέρει συνολικά 22 εκατομμύρια ενήλικες γονείς στην Αμερική έχουν εμπλακεί στη γονεϊκή αποξένωση. 22 εκατομμύρια γονείς. Ιστορικά έτσι, το οποίο αναφέρεται στο site μας, υπάρχουν οι ομιλίες της Jennifer Harman και πολλαπλά δηλαδή, μπορεί να αντιληφθείτε και πόσο αυτό αφορά παιδιά. Στατιστικά στοιχεία τα οποία είχαν εξαχθεί από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, νομίζω για το 2017, αλλά με μια επιφύλαξη αυτό, μιλούσαν για 4.000 περίπου κλήσεις για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Αν θέλετε, και θα ακολουθήσουν και μελέτες οι οποίες θα καταγράψουν, αν θέλετε, και στατιστικά το φαινόμενο. Όμως είναι σαφές ότι αυτός ο τομέας είναι τομέας ο οποίος μιλάει στη ζωή των πολιτών, μιλάει στη ζωή των οικογενειών και στη ζωή παιδιών. Εμείς, αν θέλετε, μέσα στη σελίδα μας χρησιμοποιούμε έναν όρο. Οι νεαροί Έλληνες πολίτες. Τα παιδιά είναι οι νεαροί Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες στους οποίους η ελληνική δημοκρατία, αν δύο γονείς δεν μπορούν να συνοηθούν, μακάρι να μπορούν να συνοηθούν, αλλά αν δεν μπορούν να συνοηθούν, ο νόμος πρέπει να προστατεύσει αυτά τα παιδιά και να προστατεύσει το ένα και αυτονόητο που λέμε. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς. Να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση και παρακαλώ αν μπορείτε να μου απαντήσετε σχετικά σύντομα, γιατί από ό,τι συζητάμε τώρα και το συμπέρασμα, το ζουμί της συζήτησής μας, θέλει να έχουν ένα φως στο μακρινό αυτό τούνελ, το καθημερινό που ζουν κάποιοι γονείς, οι οποίοι είναι αποξενωμένοι τελικά από τα παιδιά τους, αδίκως, γιατί για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε, και νιώθουν ότι πλέον μπορεί ο νόμος, άνθρωποι σαν εσάς, όπως και η προσπάθεια που κάνετε μέσω και της δικής σας σελίδα, νομικά πλέον να βρουν το δίκιο τους. Όμως αυτό που εύκολα θα διαρωτηθεί κάποιος, κύριε Ανδρικόπουλε, είναι ότι ποιος μηχανισμός θα είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν ο γονιός τελικά, που έχει πάρει με το μέρος του το παιδί και δεν αφήνει να δει τον άλλο γονέα το παιδί, πράττει σωστά, ορθώς ή λάθος. Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί δικαστικά υπάρχουν και αν θέλετε αντικείμενο της μελλοντικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα όταν τον περασμένο Νοέμβριο στην αναθεώρηση του ποινικού κώδικα αυξήθηκε η ποινή για παραβίαση δικαστικής απόφασης, η οποία είχε δυστυχώς στον κώδικα στη μορφή του που είχε πάρει τον Ιούλιο, είχε μειωθεί πάρα πολύ, τον Νοέμβριο αυξήθηκε. Και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι μηχανισμοί, μην ίσως μπερδέψουμε το κοινό σας με πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχουν ωστόσο μηχανισμοί παιδοψυχιατρικής εκτίμησης. Αν θέλετε, οι παιδοψυχιάτροι μπορούν πολύ εύκολα να αποκωδικοποιήσουν. Έχουν πάρα πολλούς και οι παιδοψυχολόγοι, έχουν πάρα πολλούς μηχανισμούς. Αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό, και μιας και αναφέρατε θέματα επικαιρότητας και νομίζω αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι στην τρέχουσα κρίση του κορονοϊού, κάτι το οποίο αναδείξαμε πάρα πολύ από τη σελίδα μας, δυστυχώς παρατηρήθηκαν πάρα πολλά φαινόμενα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων επικοινωνίας με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Η πολιτεία έδωσε επίσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα όταν στην επιτρεπόμενη μετακίνηση στην περίπτωση 5Β προέβλεψε την επικοινωνία γονέα τέκνου ως λόγο των κατεξαίρεση μετακινήσεων, τέλος πάντων του ελεγχόμενου πλαισίου μετακινήσεων. Και νομίζω ότι τόσο με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όσο και πολύ ευαισθητοποιημένοι βουλευτές, όπως η δική μας σελίδα, αλλά και άλλες, δεν είμαστε μόνο εμείς. Mm-hmm. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι οποίοι, αν θέλετε, προσπαθούν να αναδείξουν αυτό το ζήτημα. Εκτιμώ ότι, και πάλι λέω, στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα είναι η στιγμή και η ώρα να αντιληφθούμε ότι το ένα και μόνο συμφέρον του παιδιού είναι οι δύο γονείς και ο νόμος αυτό πρέπει να το διασφαλίσει με κάθε νόμιμο μέσο. Μάλιστα. Και βέβαια, μιλάμε για απόλυτο σεβασμό στον νόμο και απόλυτο σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις. Αν θέλετε, και κλείνοντας με αυτό, είναι αυτό που λέω πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ότι, ναι. Ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι, η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο του αποξενωμένου γονέα. Γι' αυτό πρέπει. Μετά από αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρικόπουλε. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την φιλοξενία. Να πω ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίηση κατευθυντική αποξένωση και νομίζω το κανάλι σας μας έδωσε την ευκαιρία να δώσουμε ένα μήνυμα και στο κριτικό λαό, που έτσι, με μεγάλη χαρά μιλάω, αλλά και δια του διαδικτύου πιστεύω η εκπομπή σας ταξιδεύει σε όλη την Ηφείλειο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Ανδρικόπουλε. Καλή υπομονή, καλή δύναμη στους αγώνες σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.